Το Σάββατο τραγουδήσατε πάνω στο γουδί. Ναι. Πώς ήτανε? Είναι τα πανηγύρια, τα κλασικά πανηγύρια που πάμε. Ένα κλασικό πανηγύρι, παρότι εμείς ξεκινήσαμε, κρατήσαμε αποστάσεις και εμείς κράτησε και ο κόσμος και οι διοργανωτές πολύ σωστοί απέναντι στον κόσμο. Και ο κόσμος απλά σηκώθηκε τα ξημερώματα και χορέψανε παρέες. Δεν είχε κάτι το τόσο τραγικό. Μα γι' αυτό σας έχω πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί διάβασα και οι διοργανωτές ότι είχαν αντισηπτικά στο χώρο. Τα πάντα οι διοργανωτές δουλέψανε με μάσκες, γάντια. Εμάς μας είχαν μακριά από τον κόσμο. Τον κόσμο υπήρχαν οι αποστάσεις, το 1,75 που χρειάζεται για κάθε τραπέζι. Ήταν απλά ο κόσμος όταν πας σε ένα πανηγύρι. Δεν πας στην εκκλησία και θα καθίσεις προσοχή. Συμφωνώ. Θα πας στο πανηγύρι και πας να χορέψεις, τα διασκεδάσεις. Τα τηρήσανε όλα το πρωί. Βγήκαν σε κέφι ο κόσμος και χορέψανε. Τους είπαμε, προσπαθήσαν και αυτοί να καθίσουν αποστάσεις. Απλά όλο αυτό που έγινε παρέες φάνηκε συνωστισμός, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά στην ουσία ήταν κόσμος που ήταν παρέες και ο ένας με τον άλλο γνωριζόταν. Δεν ήταν ξένος κόσμος. Δεν έγιναν ξαφνικά όλοι ένας κύκλος, ήταν παρέες ο χώρος. Ναι. Αυτό τι ώρα έγινε περίπου? Αυτό έγινε πρωινές ώρες. Πρωινές ώρες. Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Και χθες από ό,τι είδα στη σελίδα σας εμφανιστήκατε κάπου, έτσι? Ναι, ήμουν και χθες στην Μιλιά Λακωνίας. Παρόμοια κατάσταση και εκεί? Εκεί, επειδή έγινε αυτό που έγινε χθες, εκεί προσπαθήσαμε ακόμα περισσότερο να αποτρέψουμε τον κόσμο να σηκωθεί συνοστισμένος για χορό. Ό,τι και να γίνει όμως, σίγουρα εμείς οι καλλιτέχνες από την πλευρά μας προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποφεύγονται τα προβλήματα. Σωστά. Γιατί το πρόβλημα δεν ξεκινάει από εμάς. Το πρόβλημα είναι γενικό. Πήγανε στα beach bar, πήγανε στις καφετέρειες, πήγανε στα ξενυχτάδικα, πήγανε στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν πάει να δουν γιατί ποτέ μόνο ο δικός μας κλάδος είναι προβληματικός. Σωστά. Εμείς απλά φανήκαμε, εμείς δεν το κρύψαμε. Δουλέψαμε στα πανηγύρια, αυτό είναι άλλο. Στην αρχή να διασκεδάσει ο κόσμος.